Τραγικός ο θάνατος που βρήκε ένα ζευγάρι. Το βράδυ ένα δεύτερο τροχαίο στο Σκαλάνι, με δύο και πάλι νεκρούς, ένας άνδρας, μία γυναίκα. Ένα σοβαρό τροχαίο χθες το μεσημέρι στις Βρύσες, όταν αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας, κατέληξε στα χωράφια, με αποτέλεσμα η οδηγός να εγκλωβιστεί σε αυτό. Νομίζω ότι πραγματικά, δεν ξέρω. Κύριε Μημαράκη, καλημέρα. Δεν ξέρω ούτε τι να πω, ούτε πώς να το χαρακτηρίσω. Αλήθεια. Καλημέρα κυρία Δουγκεράκη και καλή Σαρακοστή σε όλους. Επίσης. Πριν ξεκινήσετε το θέμα αυτό, όταν είπατε ότι στη χθεσινή μέρα θέλετε να σταθείτε, πήγε το μυαλό μου ότι θα αναφέρατε αυτό με τους 4 νεκρούς που είχαμε σε μία μόνο μέρα. Βέβαια, σαφώς χαρμόσυνο το νέο αυτό με την αιμοδοσία, γιατί όλοι είμαστε εθελοντές, αιμοδότες και πρέπει να είμαστε, έχουμε χρέος προς την ανθρωπότητα να το κάνουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις σε τι κατάσταση μπορεί να έρθει και να χρειαστείς πραγματικά το πλέον υπέρτατο δώρο που μπορεί να σου κάνει κάποιος, έτσι και μεγαλόψησα. Και από την άλλη, κυρία Δουργεράκη, δυστυχώς συνεχίζουμε στο νησί μας να χάνουμε κάθε εβδομάδα και ένα άνθρωπο, αν το πάμε έτσι περίπου αναλογικά. Μεγάλος πόνος, τραγικό αυτό που συμβαίνει. Ήδη είμαστε στον τρίτο μήνα και έχουμε χάσει 10 ανθρώπους και από τους 10 τους 4 τους χάσαμε μόλις χθες. Τραγικό. Να ξαναπούμε πάλι για την έλλειψη οδηγικής παιδείας, να πούμε για το κακό επαρχιακό δίκτυο. Τι να πούμε, προβλήματα για τις υποδομές. Τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει. Κακοτεχνίες. Ναι, αλλά θα πρέπει όμως πρωτίστως να σταθούμε, κυρία Δουργεράκη, σε εμάς. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από εμάς. Εντάξει, η χώρα μας σίγουρα είναι σε κάποιο καλό επίπεδο υποδομών, ή τουλάχιστον οι υπόλοιποι εκτός Κρήτης, θα πω. Γιατί επιτρέψτε μου, και έλειπα 10 μέρες. Χθες το πρωί γύρισα, ήμουν στην Γερμανία πάλι. Και βλέπεις το δικό δίκτυο από την Πάτρα, ας πούμε, στον Πειραιά και γενικότερα άλλους δρόμους της Ελλάδος. Είναι πολύ καλύτερα από την Κρήτη μας, η οποία έχει αδικηθεί. Έχουμε πολλή δουλειά όμως πρέπει να γίνει σε επίπεδο υποδομών. Δυστυχώς, κυρία Δουγκεράκη. Και ειδικά εδώ στην Κρήτη. Αλλά πρώτα όμως, πρώτα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εμάς. Και εκεί είναι η βαρύτητα που θα πρέπει να δοθεί στη σημερινή μας συζήτηση. Στον παράγοντα άνθρωπο. Και όχι τίποτα άλλο. Στην παρούσα φάση. Μια κουβέντα που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, παράγοντας άνθρωπος, και ξέρετε, πολλοί έσπευσαν να πούν αφήστε τον παράγοντα άνθρωπο και δείτε τις υποδομές, και πήγαμε στις υποδομές και μετά ξαναγυρίσαμε στον παράγοντα άνθρωπο και μετά φύγαμε από εκεί και πήγαμε στην οικονομική κρίση και είδαμε ότι δεν μπορούμε να συντηρήσουμε το αυτοκίνητό μας και μετά ξαναγυρίσαμε στον παράγοντα άνθρωπο και συνεχίζουμε να σκοτωνόμαστε και ξαναμιλάμε για τον παράγοντα άνθρωπο. Πας έχετε Ωραία. Δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί σας, θα θέλω να συμφωνήσουμε και να πούμε όλοι το εξής. Παράδειγμα, τώρα πια δεν μιλάμε για το αν θα γίνει ένα τροχαίο μοιραίο δυστύχημα, αλλά το πότε θα γίνει, έτσι δεν είναι, το βλέπετε. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει κάποια στιγμή με όλα αυτά. Το ξέρετε ότι φοβάμαι πάρα πολλές φορές. Δηλαδή αυτό που κάποτε θεωρητικά μπορεί να το ακούγαμε και να το λέγαμε ή σαν μια πολύ ωραία πρόταση ή σαν ένα φόβητρο, δηλαδή το ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει θύματα ενός τροχαίου, έχει αρχίσει εμένα τουλάχιστον προσωπικά να με επηρεάζει όλο και περισσότερο, να με φοβίζει όλο και περισσότερο, βλέποντας αυτά τα οποία γίνονται στους δρόμους, κυρία Μημαράκη. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, σκεφτείτε ότι οι 3 στους 4 από εμάς θα εμπλακούν σε ένα τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα καθ' όλη τη διάρκεια της οδικής τους, ας πούμε, καριέρας. Οι 3 στους 4, το 75%. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να το γλιτώσουμε. Μπορεί να είναι μικρές, ας πούμε, βλάβες ή ζημιές, να είναι μόνο τράκ, ας πούμε, απλή, παράδειγμα, μπορεί όμως να είναι και τραυματισμός, μπορεί να είναι και θανατηφόρο. Δεν ξέρεις, ένα μεγάλο ποσοστό όμως από εμάς θα εμπλακεί. Όταν λέμε τον παράγοντα άνθρωπο, θα το κάνω λίγο πιο γενικά. Εγώ δεν θα μιλήσω για τον παράγοντα άνθρωπο ως οδηγό μόνο. Υποδομές. Ποιοι είναι πίσω από όλες τις υποδομές, μόνες τους γίνονται. Οι χαράξεις, οι μάνσεις, οι συνδρόμοι, οι κλίσεις του οδοστρώματος, το ασφαλτικό υλικό, το σωστό πρέπει να μπει, ο φωτισμός, οι διαγραμμίσεις, υποδομές, όταν λέμε υποδομές, κάποιος πρέπει να τις κάνει. Ποιοι είναι πίσω από αυτές όλες τις υποδομές. Πάλι είναι ο παράγοντας άνθρωπος. Πάλι ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να φτιάξει αυτές τις κατάλληλες υποδομές προκειμένου να έχουμε, ας πούμε, συγχωρητικού χαρακτήρα δρόμους και να μας γλιτώνουν. Ήθελα να σας πω και το άλλο, ότι τώρα τις τελευταίες 10 μέρες που ήμουν στη Γερμανία, πόσο ζήλεψα αυτή την ομαλότητα που έχει η ροή της κυκλοφορίας τους, αυτός ο σεβασμός που υπάρχει στον δρόμο. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχαμε ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του σεβασμού και εδώ. Το θέμα είναι, κύριε Μημαράκη, ξέρετε όμως, εγώ συμφωνώ ναι μεν σε αυτό που λέτε, αλλά διαφωνώ επίσης σε αυτό το οποίο λέτε, στο ναι μεν αλλά είμαι δηλαδή. Δηλαδή δεν χρειάζεται το παράδειγμα της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ελβετίας ή όπου αλλού υπάρχει
το καλώδικο δίκτυο, η συμπεριφορά, η καλή κλπ. Αλλά πρέπει να έχω ως παράδειγμα την καλή τη δική μου τη συμπεριφορά, την καλή την οδική συμπεριφορά αυτού που βλέπω να προηγείται από μένα ή να βρίσκεται πίσω από μένα όταν βρίσκομαι στο αυτοκίνητό μου, στη μηχανή μου, γιατί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας όλοι τον γνωρίζουμε και τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και όλοι γνωρίζουμε τα όρια μας και τα δικά μας και του αυτοκινήτου μας. Εκείνο το οποίο μας πιάνει σε εκείνη τη στιγμή, εκείνο το κλικ, εκείνο το τσαφ, που δεν ξέρω, πρέπει να πάμε ίσως κάπου αλλού, σε κάποια άλλη ειδικότητα, εκεί πάνω είναι που πραγματικά φέρνουμε τα πάνω κάτω. Γιατί τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε. Δεν πιστεύω ότι κανένας, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γνωρίζει τι, πώς και γιατί. Απλά το χάνουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί σας είπα το παράδειγμα με τη Γερμανία. Δεν θέλω να πω ότι η Γερμανία είναι πολύ καλύτερη ή καλύτερη από εμάς. Γενικότερα, δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Εγώ θα σας πω το εξής παράδειγμα. Όταν λοιπόν πάρουμε τον Ηρακλείο οδηγό, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, τον κακομαθημένο που μας λένε όλοι, όχι σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, λένε ότι είμαστε οι χειρότεροι οδηγοί. Γιατί αν μάθεις να οδηγείς στην Κρήτη, οδηγείς παντού. Θεωρία. Εγώ θα σας πω λοιπόν για τον κακομαθημένο Ηρακλείο οδηγό. Όταν θα τον πάρουμε και τον πάμε στη Γερμανία σήμερα, αύριο, την επόμενη εβδομάδα, σας πληροφορώ, κύριε Αθηλγεράκη, ότι είναι τύπος και υπογραμμός και σέβεται και τον κώδικα και είναι και πολύ συνεπής σε όλα του. Και πολύ σωστός οδηγός. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει. Και ο Γερμανός, σε αντίθεση, όταν θα έρθει εδώ στην Ελλάδα το καλοκαίρι, λέμε τους Γερμανούς τώρα, τους Άγγλους, πιάστε το πιο ευρωπαϊκό κράτος θέλετε, όταν θα έρθουν εδώ στην Ελλάδα, λόγω του περιβάλλοντος που υπάρχει, και αυτοί κάνουν πάρα πολλές παραβάσεις και παρανομίες. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά, πού θα πρέπει να εστιάσουμε. Στο περιβάλλον. Έπρεπε να έχουμε φτιάξει λοιπόν τις υποδομές αυτές, έτσι ώστε να είναι τέτοιο χαρακτήρα που να μην σε αφήνουν να παρανομήσεις. Δηλαδή, μπαίνεις παράδειγμα σε μια πόλη στη Γερμανία και σου έχει ένα όριο 30 χιλιόμετρων, γιατί υπάρχει σχολείο. Βλέπεις ότι είναι κατευθείαν και συνημερώνει ότι εδώ έχουμε κάμερα. Λοιπόν, θα καταγραφεί αν κάνεις, ας πούμε, την υπέρβαση. Μα η αλήθεια παραπάνω. Είναι εκεί... ότι και στο δικό μας το δικοδίκτυο που υπάρχει κάμερα, τους βλέπεις. Τρέχουν, πάνε πατητή με τα 100, με το που ξέρουν το σημείο που πρέπει να κόψουν. Ότι είναι κάτω των 70 και είναι όλοι αρνάκια του Θεού, όλοι οι οδηγοί. Και μετά, μόλις περάσουν το σημείο που ξέρουν ότι δεν θα τους καταγράψει η κάμερα, ξανά πάλι πατητή στα 100. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, για να αλλάξει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να φτάσουμε σε σημείο όπου ο κάθε οδηγός από εμάς που βγαίνει στον δρόμο. Να κάνει την αυτοκριτική του. Να μην το κάνει, ακριβώς και την αυτοκριτική του, σίγουρα, αλλά να μην φτάσει στο σημείο να παρανομίζει, να το έχει σκεφτεί αυτό που πολύ, πολύ, πολύ πιο πριν. Να μην χρειαστεί δηλαδή να το κάνει ούτε η αστυνομία να το σταματήσει, ούτε να το γράψει, ούτε να δημιουργηθούν θέματα. Ούτε να του πάρει το δίπλωμα τώρα που είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Μήπως, Αλέξανδρε Μημαρακή, να το βλέπαμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, επειδή είπα στην αρχή και μιλούσα και με ένα ψυχίατρο στη χθεσινή ημέρα για το θέμα αυτό, δεν μπορεί να τον έχω τον άνθρωπο κοντά μας αυτή την ώρα έτσι στη συνομιλία μας, γιατί του είπα πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ και απευθύνομαι σε σένα, ναι. Γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο της παράνοιας, τι είναι αυτό που μας κάνει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο και ανέφερα κάτι σχετικό, δηλαδή αυτό που λέγαμε στο παρελθόν, ότι ξέρετε, το λέγαμε πριν από μήνες, μια φορά το μήνα ψυχολόγος μέσα στην σχολή οδηγών που έχεις, και λέω το εξής, το συζητούσαμε τον ψυχίατρο. Μήπως θα έπρεπε να γίνει μια πρόταση τελικά από τα πανελλήνια όργανα των εκπαιδευτών κλπ. 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 Να υπάρχουν ειδικότητες γιατρών τέτοιες μέσα σε σχολές που θα μπορούσαν, αν μη τι άλλο, να δίνανε τα φώτα τους, να κάνανε κάποια μαθήματα, να βοηθούσανε, έτσι ώστε από την εκπαίδευση και από πολύ μικρές ηλικίες να μαθαίνουμε κάποια πράγματα και να κρατάμε κάποια πράγματα. Ακριβώς, κύριε Δουλγεράκη, είναι μια πραγματικά πολύ ωραία και σωστή πρόταση. Μια πρόταση που την οποία εγώ την εφαρμόζω εδώ και αρκετό καιρό στο γραφείο του δικό μου με τους μαθητές και έχει πραγματικά πολύ ωραία αποτελέσματα. Πραγματικά πολύ ωραία. Υπάρχει ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος προσέγγισης από τον ειδικό στα παιδιά, που όσο και αν θέλει ο καθένας από εμάς να το παίξει ειδικός, δεν είναι. Ο καθένας είναι στον τομέα του και στον κλάδο του. Έχει πραγματικά μεγάλο αντίκτυπο. Τα παιδιά βλέπουν εντελώς διαφορετικά κάποια πράγματα, αλλά δεν θα είναι πάλι ούτε αυτό αρκετό. Εάν δεν μπει το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και εσάς και εμάς να το λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Από πολύ μικρή ηλικία στα σχολεία, έτσι ώστε να τον φτιάξουμε τον οδηγό. Ναι, αλλά όχι σαν πανηγύρι και μάθημα το οποίο θα είναι εναλλακτικό και θα έχουμε και τα χαχούχα κλπ. Αλλά να έχει τη βαρύτητα που του αρμόζει.
ακριβώς θα πρέπει, μα εμείς θα του δώσουμε τη βαρύτητα που του αρμόζει, όταν έχουν τον κατάλληλο εκπαιδευτή να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά, για να μπορέσει να φέρεις πέρα σε όλο αυτό που θα πρέπει να μεταδοθεί στα παιδιά. Και είναι, πιστέψτε με, πάρα πολλά πράγματα που θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά σε μικρή ηλικία. Και πιστέψτε ότι αν τα μάθουν αυτά, τα παιδιά, να ξέρετε, είναι από αυτά που τα εφαρμόζουν. Σε ένα μεγάλο ποσοστό, αυτοί θα βγαίνουν πολύ καλοί οδηγοί μεθαύριο. Σίγουρα υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο θα αντιδράσει, θα κάνει κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό νομίζω ότι ανέκαθεν υπήρχε και θα συνεχίσει να υπάρχει. Πάντως, δεν έχει όμως σημασία. Πάντως πρέπει έχει 10... να στοχεύσουμε. Σωστά το λέτε. Πάντως έχει 10 ο Μάρτης και έχουμε 10 νεκρούς. 4 μόνο στη χθεσινή ημέρα. Σοβαρά τραυματισμένη μια γυναίκα που το αυτοκίνητό της βγήκε εκτός πορείας για χι λόγους και πήγε μέσα στα χωράφια. Αλλά εγώ κρατάω και εκεί την παρατήρηση που λέτε ότι ακόμα και πίσω από αυτό το οποίο λέμε οδικό δίκτυο, υποδομές κλπ. Είναι ο παράγοντας άνθρωπος. Δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, το εξωγήινο που ήρθε κάποιος στο αριανό φαινόμενο να μου φτιάξει κάτι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την ευθύνη για εκείνο το οποίο φτιάχνουν, εκείνο το οποίο παραδίδουν. Προχθές μιλούσαμε και λέγαμε ότι υπάρχουν θέματα με υποχωρήσεις στον οδικό άξονα, εκεί στο ύψος του Πανασού προς την Αγία Βαρβάρα με την υποχώρηση. Δεν πρόλαβα να πω μια κουβέντα και μου έρχεται το μήνυμα αυτό από το, ένα φίλο από την Ψαρή Φοράδα, ότι κοιτάξτε να δείτε με τις φωτογραφίες που έστελνε ο άνθρωπος, που ανέβασε και εκείνος στο Facebook κλπ. Τι γίνεται και ποια είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι όλο αυτό το πλέγμα, όλο αυτό πρέπει ο καθένας από μόνος του να το εξετάσει και να το δει. Δεν είναι ο Μεϊμαράκης ο οποίος οδηγάει καλύτερα από τη Δουλγεράκη. Δεν είναι η Δουλγεράκη που οδηγάει καλύτερα ή χειρότερα από το Σφακιανάκη. Αναφέρω τα δικά μας τα ονόματα. Όλοι πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι στην τακτική μας. Έτσι μου φαίνεται. Έτσι είναι, κυρία Δουλγεράκη, πάρα πολύ σωστά το προθετήσετε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εμάς και όταν λέμε για τον παράγοντα άνθρωπο, λοιπόν, αυτός που είναι υπεύθυνος ακόμα και τη συνέχεια. Μα να το κάνουμε όμως σήμερα. Χθες έπρεπε να το είχαμε κάνει, να το κάνουμε σήμερα, να το ξεκινήσουμε. Βλέπετε τώρα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν τώρα εν μέρες που βρέχει και τα τέμπνε τους είναι θολά. Ένα απλό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί του κλιματιστικού στο ζεστό αέρα, δεν είναι ανάγκη να το έχουμε στο κρύο, προκειμένου να ξεθαμπόσουν τα τζάμια όλα, να τραβήξει την υγρασία του κλιματιστικού από την καμπίνα του αυτοκινήτου και να είναι τα τζάμια σπεντακάθαρα να μπορούμε να βλέπουμε. Είναι δυνατόν τώρα να μην το κάνουμε αυτό? Ή η συντήρηση του αυτοκινήτου, οι αλλοκαθαριστήρες τώρα το χειμώνα, τα λάστιχα, η κατάσταση αυτή δεν είναι πάλι στον παράγοντα άνθρωπο? Όταν παίρνω ένα αυτοκίνητο και φεύγω έτσι ασυντήρητο, ναι. Ποιος θέλει? Ναι. Άλλοι φταίει όλες από μένα. Λέει στο μήνυμα του ο κύριος Λεωνίδας: καλημέρα σας. Το κράτος διδάσκει το ήθος στους πολίτες, η εκπαίδευση των οδηγών και ποιοι ελέγχουν τις υποδομές. Το κράτος διδάσκει, το είπε ο Ισοκράτης. Εντάξει, το κράτος διδάσκει, λέω εγώ, αλλά ας αφήσουμε λιγάκι και τον εαυτό μας. Μην δείχνω πάντα τους άλλους, λέω εγώ. Να βάλω και τον εαυτό μου κάπου για να δω εγώ τι διδάσκω και ας είμαι μοναχός σε αυτό το παιχνίδι του διδάσκω και το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω, γιατί εμένα λέγει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, πολύ για Μακαρίτες μιλάω τις τελευταίες ημέρες και δεν μου αρέσει, τη γιαγιά μου, τον πατέρα μου, ότι ξέρεις, λίγο-λίγο κάνεις τον άλλο με τη συμπεριφορά σου να μαθαίνει πράγματα, να ακούει πράγματα, να λέει πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος όλο και κάτι θα τσακώσει. Στέκομαι το πρωί στο φανάρι. Προσέξτε κύριε Μημαράκη, γιατί με αυτόν τον τρόπο απαντώ έτσι λίγο, πάρα πολύ απλά, αλλά είναι η κοινή λογική τελικά που πρέπει να επικρατήσει. Στέκομαι στο φανάρι, εσείς ξέρετε, ανεβαίνουμε τον κόμβο Πεντεβή για να πάρουμε το φανάρι που θα μας βγάλει μέσα από τη ράμπα στην Εθνική Οδό. Είναι μπροστά μου τρία αυτοκίνητα. Έχω αφήσει κάποιον άλλον ο οποίος βγαίνει από ένα βενζινάδικο που είναι εκεί και το έχω δώσει προτεραιότητα. Μία κλούβα στέκεται μπροστά. Είμαι το τελευταίο αμάξι στη σειρά. Πόσο είμαι σε ένα φανάρι, πόσο να πάρεις? Είμαι το τέταρτο, το πέμπτο, έτσι, η αμάξι. Και έρχεται μία κλούβα και κάνει το εξής. Βγάζει φανάρι ότι θέλει να στρίψει, ενώ είμαστε τόσο λίγα αυτοκίνητα, έρχεται, σταματάει σε ένα άδειο δρόμο με εμένα τελευταία δίπλα μου, γιατί θέλει να με προσπεράσει, να περάσει πρώτος από το φανάρι. Πείτε μου, υπάρχει λογική? Σαφέστατα τον άφησα να περάσει τον άνθρωπο. Καλά να είναι, γερός να είναι και εκείνος και η οικογένειά του και οι υπόλοιποι που βάνει μέσα στο αμάξι του. Υπάρχει λογική?
Δεν υπάρχει λογική σε αυτό καθόλου και το λέμε και στα παιδιά. Και από την άλλη, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα τον τιμωρήσουμε ή θα του δημιουργήσουμε πρόβλημα και καλά να του δώσουμε το παράδειγμα να μην το ξανακάνει. Κοίτα, θα σου κάνω και εγώ αυτό για να μάθεις. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Δυστυχώς, κακή συμπεριφορά και επαγγελματίας οδηγός προφανώς για να είναι σε κάποια κλουβ, άρα θα είναι προφανώς επαγγελματικό το δίπλωμά του, ο άνθρωπος θα δουλεύει επαγγελματικά. Μα δεν υπάρχει πιθανώς, λογική, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Σε πολλά. Είναι το υπερεγό μας, κυρία Βρυγεράκη, το υπερεγό μας. Ξέρετε, πάντα λειτουργεί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Το υπερεγό μας, δυστυχώς. Εμείς, να σας πω τι βιώνουμε στον δρόμο, μου είπατε ένα απλό παράδειγμα. Να σας πω εμείς ως εκπαιδευτές με τους υποψήφιους τι βιώνουμε στον δρόμο και ότι η πόλη μας ίσως είναι από τις χειρότερες πόλεις για να εκπαιδεύσει ένα υποψήφιο. Το τι άθλια συμπεριφορά, ας το πω έτσι πολύ απλά, και εκδικητική συμπεριφορά από άλλους οδηγούς βιώνουμε. Γιατί είχαμε την ατυχία να βρεθούμε μπροστά τους, να το εκπαιδεύουμε έναν άνθρωπο. Ή να είναι αυτοί πίσω μας, ας πούμε. Λες και είμαστε το κακό του κόσμου. Λες και όλοι αυτοί, όλοι εμείς δεν περάσαμε επιγραφητικά αυτοκίνητα. Από την κοιλιά της μαμάς μας βγήκαμε οδηγοί όλοι. Εντάξει, είναι λοιπόν το επίπεδο, είναι πολλά. Πρωτίστως όμως για μένα είναι ο άνθρωπος. Ναι, υποδομές, ναι, σίγουρα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Και ειδικά εδώ στο αγαπημένο μας το νησί, την Κρήτη, που θέλει πολύ δουλειά. Αλλά μέχρι τότε όμως, μέχρι τότε, που θα γίνουν κάποια στιγμή αυτά, λέω εγώ τώρα. Μέχρι τότε τι κάνουμε. Σκοτωνόμαστε. Μα 10 νεκροί πάλι και έχει 10 ομάρτης. Ακριβώς. Κύριε Παμαράκη. Λοιπόν, ένα τελευταίο θέλω να πω. Θέλω όλοι αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε ένα πολύ βασικό. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να εμπλακούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα. Δεν ξέρουμε τι θα τον κάνουμε. Κυκλοφορείς, έχεις μεγάλες πιθανότητες λοιπόν να εμπλακείς σε ένα τέτοιο. Λίγο προσοχή. Λίγο το νου μας στην οδήγησή μας, γιατί αυτό έχει σημασία. Κακοτεχνίες υπάρχουν. Έλλειψεις υποδομές. Ναι, υπάρχουν. Ποιος δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό. Εννοείται, όλοι το αμφισβητούμε. Αλλά έλλειψη οδηγικής παιδείας. Ίσως αυτό λείπει πιο πολύ. Γιατί το δρόμο τον ξέρω. Τις συνθήκες και τις υποδομές του νησιού μου τις ξέρω. Μωρέ, ας βάλω το μυαλό μου πρώτα να δουλέψει και να σεβαστώ πρώτα τον εαυτό μου και μετά τους υπόλοιπους. Και να ξέρω ότι δεν θα πέσω απλά, δεν θα σκοντάψω απλά, δεν θα τρακάρω απλά. Ας βάλω το μυαλό μου πρώτα να δουλέψει, να το προλάβω και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Γιατί εκεί δυστυχώς δεν ξέρω κανένα, ούτε τον εαυτό μου. Είμαστε όλοι μα σαν να πάνε. Άρα λοιπόν πρέπει να οδηγούμε και να σκεφτόμαστε, κυρία Δουλγεράκη. Και να σεβόμαστε ταυτόχρονα. Οδηγώ και να σκέφτομαι. Έτσι, να σκέφτομαι, να βλέπω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο δρόμος είναι μια αστήρευτη πηγή πληροφοριών. Ας εκμεταλλευτούμε, μπροστά μας είναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα. Καλημέρα.